Ο Ακουιάρ και τώρα ο Καρυπίδης. Πάλι πάει ψηλά η Ένωση με τον Τορνάουτ να είναι στην κορυφή και να προσπαθεί να πιέσει τους κεντρικούς αμυντικούς της Ομόνιας. Και μια τετράδα ποδοσφαιριστών πιο πίσω να αναμένει στο κέντρο. Μακρινή παλιά προς τον όρο του Κωνσταντίνου. Πρώτος ο Φασότης των Σπύρου. Ο Κασέκε πιέζει εκεί τον Φαρία. Έρχεται και ο Αλονεύτης να δώσει βοήθειες, αναγκάζοντας τον αμυντικό μέσο της Ένωση να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Φασότ. Ο Γούμενος με τον Ηλία τον Καραλάμπους, το πλάγιο να ούτε είναι υπέρ της Ομόνιας, τελέστηκε αμέσως, αλλά δεν έφτασε τελικά στον Αλονεύτη. Έχουμε νέο πλάγιο. Ακουιάρ στον Κασέκε, ο οποίος θα πάει περίφημα αντικαθιστώντας τον Πατσαντζόγλου. Είναι στην Αθήνα ο Χρήστος Πατσαντζόγλου, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αλονεύτης πήγε να βρει τον Εφρέμ, έδιωξε ο Σπύρου. Ξύχρεμα αλλάζει την μπάλα εκεί με τον Κρυβοκάπη, τη Σοφαρία. Από την πίεση δύο παιχτών της Ομόνιας θα κρατήσουν οι της Ένωσης. Ο Εφρέμ έρχεται να πιέσει. Έχουμε νέο πλάγιο επί της Ένωσης. Σπύρου έβαλε το πόδι Εφρέμ. Σπύρου και πάλι στην εκτέλεση. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Εφρέμ. Πιέζει ο τρικός και εκεί τον Ντάβινσον. Η μπάλα θα καταλήξει στον Μακρίδη, κοντά του Οντεβούλ. Θα παραχωρήσει το πλάι ο Νάουτ. Πλησιάζουμε το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζωντανή μετάδοση από την Cita Vision. Χάρη σε μια προσφορά του ΟΠΑΠ Κύπρου. Ένωση Ομόνια 0-0. Με δύο τελικές προσπάθειες, μία για κάθε ομάδα. Ένα αξιόλογο σουτ από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου και ένα άστοχο σουτ από πλευράς Ένωσης από τον Τορνάουτ. Ήταν οι καλύτερες στιγμές μέχρι στιγμής στον αγώνα. Ο Μακρίδης έβαλε σωστά το σώμα, δεν μπόρεσε να αποφύγει τον Ντεβούλφ. Κατέβασε όμως ο Χαραλάμπους και έδωσε στον Αλονεύτη. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει μπάλα ο Στάτης Αλονεύτης στον αγώνα. Ο πρώτος σκόρερ της Ομόνιας. Αλονεύτης, Ακουιάρ, απέναντι στον Εφρέμ. Ήταν ψηλή η πάσα, δεν μπόρεσε να την ελέγξει. Τορνάουτ υπό την πίεση του Αλαμπή. Το πλάγιο Νάουτ είναι υπέρ της Ομόνιας. Ο Ντάβινσον θα το εκτελέσει. Ακουιάρ. Είναι προφανής η διάθεση της Ομόνιας να πάρει την μπάλα στα πλάγια στον Αλονεύτη και στον Εφρέμ και από εκεί να απειλήσει. Με υπομονή τώρα άλλαξαν την μπάλα μέχρι της Ομόνιας, όμως ο Κασέκε έκανε το λάθος. Κέρδισε ο Μιλέγκοβιτς, κέρδισε και το πλάιον άουτ από την παρέμβαση εκεί του Εφρέμ. Ο Ντεβούλφ τώρα έκανε λαθασμένη παλιά. Έντονα ζωγραφισμένη αγωνία στο πρόσωπο του Λεμονή. Κωνσταντίνου. Εφρέμ με το Σπύρου, έχουμε φάουλ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Τούρου, του πρώτου βοηθού. Είδαμε και την επανάληψη της φάσης. Ο Στάτης Αλονεύτης είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Ενώ έχουν έρθει και οι στόπερ της Ομόνιας, έχουν πάρει θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή του Πέταρ Μιλοζεύσκη. Ευτερεί ο Αλονεύτης. Έγινε κεφαλιά προς τα πίσω, εγώ την εντύπωση ότι είναι κόρνερ. Ναι, ο κύριος Καπιτανής υποδεικνύει κόρνερ από παίκτη της Ένωσης. Η μπάλα κατέληξε έξω, ήταν επικίνδυνη φάση αυτή, κοιτάξτε. Έγινε η κεφαλιά, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Μιλοζεύσκη, η μπάλα όμως πέρασε έξω. Είναι καλά αυτά τα χτυπήματα, τόσο από τον Αλονεύτη όσο και από τον Ακουιάρ,
που είναι ο άνθρωπος που θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι πέρασε πάρα πολύ σε 1-0. 1-0 ο Αλαμπίνη, ο σκόρερ, δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα. Κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά ο Νιγηριανός. Σκοράρει σε μια στιμένη φάση και βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Πολύ νωρίς διώχνοντας έτσι οποιοδήποτε άγχος είχαν οι παίκτες της Ομόνιας ερχόμενοι σε μια τόσο δύσκολη έδρα. Νάτος εδώ. Ο Ρασίτα Λαμπί. Κοιτάξτε ξανά την επανάληψη της φάσης. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Μιλοζέσκι. Είναι αυτό που λέγαμε. Τα πολύ καλά χτυπήματα που έχουν στα στημένα οι παίκτες της Ομόνιας. Ο Ακουιάρ βρήκε τον Νιγηριανό, ο οποίος σε πήρε πολύ καλή θέση στην περιοχή. Δεν άφησε τον αντίπαλο να βγει πρώτος στην μπάλα. Έπιασε την κεφαλιά και μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς έγραψε το 1-0 για την Ομόνια. Έχει ανάψει για τα καλά η Ανατολική Εξέδρα, όπου βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι των φιλοξενούμενων. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ένωσης με τον Τορνάουτ να παίρνει την κεφαλιά. Όμως ο Ντάβιτσον είχε σωστή θέση, δεν παρασύρθηκε. Από τον Τρικόσκι που τρύπωσε, κοίταξε την μπάλα και τώρα την έδωσε στον Μακρίδη. Φάουλ είναι καλά εκτελεσμένο για τον Κωνσταντίνου μέσα στην περιοχή. Κλασική ευκαιρία των Μιχάλη Κωνσταντίνου. Δεν έκανε σωστό τελείωμα της φάσης. Η παλιά ήταν εξαιρετική, βρέθηκε ακάλυπτος. Θα το ξαναδούμε με την πρώτη ευκαιρία. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πρώτη κλασική ευκαιρία που χάνει η Ομόνια στον αγώνα. Κοιτάξτε ξανά τον Κωνσταντίνου μόνος εκεί. Και ενώ η απέναντι γωνία ήταν ελεύθερη, δεν έπιασε καλά το σουτ και έτσι έχασε την ευκαιρία να διπλασιάσει. 1,5 λεπτό μετά τα γκολ της Ομόνιας. Η Ομόνια δείχνει να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την περασμένη εβδομάδα, αν θέλετε, από εκεί που σταμάτησε και την προπερασμένη εβδομάδα, με δύο πολύ καλές εμφανίσεις στα τελευταία παιχνίδια. Πατάει καλά και σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα όπως και σε αυτή την περίπτωση και βγαίνει με ορθόδοξο τρόπο μπροστά. Ο Μακρίδης έτοιμος για τον γκολ και το κάνει. Εκπληκτικό γκολ, κυρίες και κύριοι. Με φοβερή εναλλαγή της μπάλας είναι δικαιολογημένοι πανηγυρισμοί και ικανοποίηση στο πρόσωπο του Λεμονή και των συνεργατών του. Έκρυψαν την μπάλα οι παίκτες της Ομόνιας και με τον Κωνσταντίνο Μακρίδη να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, σχεδόν καθαρίζουν από τόσο νωρίς την αναμέτρηση εδώ στο παραλίμνη. Κοιτάξτε ξανά, είναι το τελείωμα της φάσης. Αν μπορούμε, παιδιά, να την πάρουμε από το ξεκίνημα.